Αντιμέτωποι με μια βαριά δικογραφία και διώξει για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη, βρίσκονται οι συλληφθέντε τη χθεσινή επιχείρηση σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, που αποκάλυψε χειμερινή χασισοφυτεία σε θερμοκήπιο. Ο 40χρονος Ηρακλιώτης, δύο ορεθιμιώτες 38 και 42 ετών και οι δύο Πακιστανοί εργάτες πέρασαν το μεσημέρι το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου όπου βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών, με προσδοκόμενο περιουσιακό όφελο που υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ. Ο 38χρονος που συνελήφθη στην Αμουδάρα φέρει το ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, μειώντας τους υπόλοιπους στην συγκαλυμμένη καλλιέργεια των ναρκωτικών. Ο εντολεάς μου αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή συμμετοχή στις κατηγορούμενες πράξεις. Τα κέρδη της ναρκοσημόριας υπολογίζεται όμως ότι θα έφταναν από 300.000 ευρώ έως 1.200.000 ευρώ. Σύμφωνα με υπολογισμούς της δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, από τα 744 δεντρίλια που καλλιεργούσαν σε θερμοκήπιο κοντά στο Χουμέρι, θα προέκυπταν από 100 έως 150 κιλά χασίς. Οι τιμέ τη πιάτσες των ναρκωτικών κυμαίνονται για το χασί από 3.000 έως 8.000 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα και την προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ΗΕΛ, η Ελλάδα, η ναρκοσημωρία κρατούσε χαμηλά τις τιμέ για να ξεπουλά γρήγορα τι ποσότητε, εισπράττοντα περίπου 3.000 ευρώ για κάθε κιλό. Ο 40χρονο έχει ξαναπασχολήσει δύο ακόμη φορέ τι αρχέ για πανομοιότυπες υποθέσει, γι' αυτό και δεν πλησίαζε του χώρου των φοιτιών, συναντώντα του συνεργού του στην περιοχή του Φόδελε. Μέσω τη συνηγόρου του αρνείται ωστόσο κάθε σχέση με τα μέλη τη συμμορία. Η αλήθεια είναι ότι με του τρει εκ του συλληφθέντε δεν υπάρχει καμία ουδεμία σχέση, ούτε καν γνωρίζονται εξόψεω. Συνδέεται φιλικά μόνο με έναν από τον κατηγορουμένο. Οι δύο Πακιστάνοι που βαρύνονται εξίσου ποινικά έδωσαν μάχη για να αποφύγουν τη σύλληψη. Αμπάρωσαν την πόρτα του δωματιού που γινόταν η επεξεργασία του χασή, ενώ άνδρε τη ΕΚΑΜ που έκοψαν τα πανιά του θερμοκηπίου έπεσαν πάνω του ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν και χρειάστηκε να δώσουν πραγματική μάχη σώμα με σώμα για να του ακινητοποιήσουν.